Όπως δηλώσαμε και την προηγούμενη Τετάρτη, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών, η συνέχιση της συζήτησης και η κατάληξη και η ψήφιση νόμου για το πόθεν έσχες είναι προτεραιότητα για όλη την Επιτροπή. Και θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τόσο την προηγούμενη σύνθεση της Επιτροπής για την πρίκα που μας έχει αφήσει με τον οποιημένο κείμενο, όσον και τους συναδέλφους σε αυτήν τη σύνθεση για την θετική τους ενέργεια για να συμβάλλουμε όλοι στο να καταλήξουμε σε έναν νόμο στον οποίο θα επικρατεί η διαφάνεια και η λογοδοσία. Σήμερα καλέσαμε τεχνοκράτες. Ήταν παρόντες ο πρόεδρος του Διορικού Συλλόγου και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Και πράγματι, οι εισηγήσεις τους ήταν βοηθητικές. Ξεκινήσαμε την κατάρθρον συζήτηση. Θα συνεχίσουμε τις επόμενες εβδομάδες, καλώντας και άλλους εξειδικευμένους που μπορούν να βοηθήσουν στο να καταλήξουμε και άμεσα, αλλά το σημαντικότερο, να δημιουργήσουμε ή να μετεξελίξουμε, αν θέλετε, τον νόμο του πόθεν έσχες σε έναν νόμο όπου θα πάψουν να υπάρχουν σκιές ή κατελάχιστον να μειωθούν οι σκιές όσο το δυνατόν περισσότερο.